Γεια σας! Καλώς ήρθατε για άλλη μία φορά στο κανάλι μου και στην κουζίνα μου. Είμαι η Αναστασία Ποθητού, είμαι σύμβουλος της Cooking Ελλάς, της εταιρείας που φέρνει το Thermomix Σταθμή 6 στην Ελλάδα. Και σήμερα θα φτιάξουμε μία πάρα πολύ ωραία σοκολατόπιτα με άρωμα πορτοκάλι κιόλας, η οποία είναι και ενιστήσιμη. Δεν έχει γάλα, δεν έχει αυγά. Ξεκινάμε λοιπόν. Η σοκολατόπιτα είναι μέσα περασμένη στο Cookie Do, την εφαρμογή αυτή που έχει το μηχάνημά μας. Και θα μας πάρει βήμα-βήμα να σας το δείξω. Εδώ στην οθόνη λοιπόν έχει την σοκολατόπιτα. Πώς το έβαλα, εκεί. Λοιπόν. Με πάει βήμα-βήμα, μου λέει αρχίστε το μαγείρεμα, μου ζητάει ένα προθερμένο το φούρνο μου στους 180 βαθμούς, το έχω ήδη κάνει. Μου ζητάει 140 γραμμάρια ζάχαρη, έχει ζυγαριά και μου ζυγίζει, εγώ βέβαια το έχω ζυγίσει. Για του λόγου το αληθές το ξαναζυγίζω. 140 γραμμάρια ζάχαρη. Μου ζητάει μετά ένα πορτοκάλι μόνο με τη φλούδα, χωρίς το λευκό μέρος. Δηλαδή, μου ζητάει αυτό, τις φλουδίτσες. Το έχω κάνει με το πιλ, το έχω ξεφλουδίσει. Μου ζητάει να βάλω το καπάκι με τη μεζούρα. Και για 20 δευτερόλεπτα να το βάλω στην ταχύτητα 10. Μου λέει να το μεταφέρω σε ένα μπολ και να το αφήσω στην άκρη γιατί θα το χρειαστούμε στην πορεία. Αυτό που έγινε, να το δείτε, ας κατεβάσω, αχ μόσχο μυρίζει. Όλα τα αιθέρια έλαια που έχει η φλούδα του πορτοκαλιού έχουν ανακατευτεί με τη ζάχαρη. Αν μπορείτε να το δείτε, θα το βάλω τώρα και στο μπολάκι. Αυτό εδώ είναι η ζάχαρη με τη φλούδα πορτοκαλιού. Μυρίζει υπέροχα. Λοιπόν, το αφήνω στην άκρη γιατί θα το χρειαστώ στην πορεία. Τώρα μου ζητάει 200 γραμμάρια κουβερτούρα σοκολάτα σε κομμάτια. Γύρω στα 2 εκατοστά τα κομμάτια, τόσο περίπου. Υπάρχει στο εμπόριο και μία γνωστή εταιρεία που κάνει σοκολάτες και έχει σοκολάτα υγείας με άρωμα πορτοκάλι. Μπορείτε, άμα θέλετε, να βάλετε και αυτή, έτσι, για περισσότερη γεύση και άρωμα πορτοκαλιού. Εγώ βάζω την απλή τώρα. Τώρα μου λέει βάλτε τη μεζούρα επάνω στο καπάκι και 10 δευτερόλεπτα στην ταχύτητα 8.
τράπεζα. Ωραία. Καθαρίζω τα διχώματα του κάδου. Δείτε τη σοκολάτα πώς έγινε. Έγινε σκόνη. Με τον ίδιο τρόπο μπορείτε να φτιάξετε και σκόνη σοκολάτα έτσι για να την κάνετε ρόφημα, να ξέρετε. Τοποθετήστε τη μεζούρα πάνω στο καπάκι του κάδου. Τρία λεπτά στους 50 βαθμούς στην ταχύτητα 1. Αυτό τώρα θα μου λιώσει τη σοκολάτα, δηλαδή για 3 λεπτά στους 50 βαθμούς το θερμομίξ θα ζεσταθεί, θα λιώσει τη σοκολάτα σαν να την κάναμε μπεν μαρία, ας πούμε. Έχουν μείνει 10 δευτερόλεπτα περίπου. Έχει ζεσταθεί ο κάδος. Έχει φτάσει στους 50 βαθμούς, μου το δείχνει στην οθόνη μου επάνω σε ποιο σημείο βρίσκεται, δηλαδή ότι έχει ήδη πιάσει στους 50 βαθμούς και με ειδοποιεί ότι τελείωσε. Τώρα μου ζητάει 140 γραμμάρια ταχίνι. Θα μηδενίσω τη ζυγαριά μου. Και θα ρίξω το ταχίνι. Ίσως η πιο υγιεινή σοκολατόπιτα που έχετε φτιάξει ποτέ. Μου ζητάει 150 γραμμάρια πορτοκάλι σε χυμό που τον έχουμε στύψει. Ζυγίζω. Πέντε γραμμάρια κονιάκ. Μπορείτε, αν δεν έχετε κονιάκ ή δεν σας αρέσει, να βάλετε ένα λικέρ. Λεμόνι, πορτοκάλι, κάτι τέτοιο που να ταιριάζει με τα αρώματα του κέικ μας. Της σοκολατόπιτάς μας. Τοποθετήσουμε, λέει, την μεζούρα επάνω, στο κάδο. Για 10 δευτερόλεπτα χτυπάμε στην ταχύτητα 5. Τώρα ρίχνουμε τη ζάχαρη που φτιάξαμε με το άρωμα πορτοκαλιού. Τη μοσχομυριστή ζάχαρη πορτοκαλιού. Και βάζουμε 150 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Ένα κουταλάκι κοφτό του γλυκού baking powder. Κοφτό σημαίνει να μην κάνει βουναλάκι, έτσι, για τις νέες νοικοκυρές τα λέω αυτά. Και τώρα μου ζητάει να τοποθετήσω το καπάκι με τη μεζούρα επάνω. Για 5 δευτερόλεπτα στην ταχύτητα 5. Ανακατεύει. Τώρα μου ζητάει 100 γραμμάρια καριδόψυχα. Εγώ θα βάλω φουντούκια, γιατί θεωρώ ότι στην σοκολατόπιτα ταιριάζουν πάρα πολύ ωραία τα φουντούκια. Τώρα εσείς αν θέλετε καρύδια, βάλτε καρύδια. Να σας δείξω σε τι φάση βρίσκεται αυτή τη στιγμή, έτσι. Θα καθαρίσω λίγο και τα τυχώματα εγώ. Με τη σπάτουλά μου. Θα ρίξω μέσα τα φουντούκια.
Ξανακλίνω με το καπάκι μου και 5 δευτερόλεπτα, 5 δευτερόλεπτα στην ταχύτητα 4 στην ανάστροφη κίνηση, έτσι ώστε να μην μου κόψει τα κουτούκια. Τώρα μου ζητάει να βάλω το μείγμα στο ταψί και να το ψήσω για 20 λεπτά στους 180 βαθμούς. Ας σας δείξω τώρα. Έχω ένα ταψάκι, εγώ το έχω βουτυρώσει εδώ. Και μεταφέρω το μείγμα. Είναι αρκετά σφιχτό. Ίσως ήθελε και μικρότερο ταψάκι, αλλά επειδή η σοκολατόπιτα έχει την τάση να είναι λεπτή, δεν μας πειράζει. Για να ελευθερώσω και να φύγει όλη η ζύμη από μέσα, βγάζω το κάτω μέρος και τα μαχαίρια. Βλέπετε τι έχουν πάνω τα μαχαίρια. Και το καθαρίζω. Κρύπη να πάει χαμένο. Θα απλώσω τώρα το μείγμα μου στο ταψί και θα μπει στο φούρνο για 20 λεπτά. Δεν θέλει παραπάνω. Οπότε, 20 λεπτάκια και επιστρέφω. Έγινε λοιπόν η σοκολατόπιτά μας. Την έχω βγάλει. Να σας τη δείξω. Αυτή εδώ είναι και η ακόμα. Μυρίζει πάρα πολύ έντονα το πορτοκάλι. Αν σας αρέσει η σοκολάτα πορτοκάλι γεύση, θα την αγαπήσετε. Θα πω εδώ, τελείωσε και αυτή η συνταγή. Να σας πω ότι αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, πατήστε εγγραφή, like και επισκεφτείτε μας στην σελίδα μας στο Facebook που σας γράφω από κάτω το σύνδεσμο. Επίσης, να πω για την προσφορά του μήνα Οκτωβρίου που έχει η Cookie Doo. Μας δίνει το υπέροχο αυτό μηχάνημα, το Thermomix Tap Mi 6, μαζί με ένα δεύτερο κάδο και το blade cover που καλύπτει τα μαχαίρια, με μόνη επιβάρυνση 100 ευρώ, ενώ το δώρο μόνο του κάνει 265, κερδίζουμε δηλαδή 165 ευρώ. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο, τα λέμε ξανά σύντομα με άλλο βίντεο.